Φέτος ειδικά έγινε μια προσπάθεια να μπει μια θεματολογία στο συνέδριο, στην ομάδα μας. Έτσι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των τραπεζιών και των ομιλιών δόθηκε και αφιερώθηκε στις βαλβιδοπάθειες. Επειδή είναι παθήσεις που και συχνές είναι, αλλά και δυσκολεύουν πολλές φορές την εκτίμησή τους. Αορτική βαλβίδα, μητροειδής βαλβίδα και συνδυασμών υπόθηκαν και φάνηκαν αρκετά στο συνέδριο, στις ομιλίες. Όλες σχεδόν οι ομιλίες ήταν βασισμένες πάνω σε πραγματικά περιστατικά. Αυτό ζητήθηκε από τους ομιλητές, αφενός μεν για να έχει πιο ενδιαφέρον, αφετέρου για να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και να μην κουράζει τους ακροατές με διαφάνειες, με μελέτες κλπ. Αυτό θεωρώ ότι είχε αρκετή επιτυχία και πήγε αρκετά καλά. Απ' την άλλη και άλλα θέματα όπως καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιοπάθειες καλύφθηκαν πάλι με αυτή την ίδια δομή, με περιστατικά. Και αυτό που ήταν σημαντικό ήταν δύο πολύ αξιόλογες διαλέξεις από δύο πολύ αξιόλογους επίσης συναδέλφους. Καθηγητές, τον κύριο Νιχογιανόπουλο και τον κύριο Ραλίδη, για ένα θέμα το οποίο ίσως το μέλλον μας απασχολήσει, όπως είναι η ποιότητα, πώς θα ελέγξουμε την ποιότητά μας εμείς οι ίδιοι στα εργαστήριά μας. Το quality control δηλαδή. Δόθηκαν κάποια μηνύματα και ίσως ορισμένοι να πάρουμε από εκεί κάποια πράγματα που θα μπορούμε στην καθημέρα μας πράξη να βελτιώσουμε την λειτουργία και του εργαστηρίου μας, αλλά κυρίως υπέρ του ασθενούς τις διαγνώσεις που δίνουμε. Και τέλος, αυτό το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάντα επιτυχία, είναι ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών, όπου διαγωνίζονται τρεις ομάδες, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, είναι χαλαρό, έχει πολύ ωραίες εικόνες, έχει πολλά περιστατικά, ο κόσμος το ευχαριστιέται, γεμίζει η αίθουσα και φέτος για τρίτη φορά έγινε και πήγε και αυτή πάρα πολύ καλά. Είναι τρεις οι άξονες. Βασικά παρουσιαστήκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της κατηγορικής εταιρείας της Ευρωπαϊκής. Εκεί έγινε αναφορά στα νεότερες θεραπείες, βασικά τους αναστολής νεπρολυσίνης που έχουν πάρει την έδειξη για τη βελτίωση και της πρόγνωσης και της ποιότητας της ζωής των ασθενών. Έγινε άλλη μια αναφορά σε κάτι που ήταν λίγο άλλη το έγκυθι, δηλαδή στην χορήγηση σιδήρου ενδοφλεβίως που πια συστήνεται στον κατάλληλο άρρωστο, πάντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι και πρέπει να το πούμε είναι ότι δίνεται βάρος στην πρώιμη διάγνωση του συνδρόμου, εστιάζοντας στην πρωτοβάθμια φροντίδα και εκεί προτείνεται ο συνδυασμός των αντιρρητικών πεπτιδίων και των συμπτωμάτων κυρίως για τον αποκλεισμό. Δηλαδή εκείνο που θέλει να πει αυτή η οδηγία είναι ότι να μην έχουμε τόσους πολλούς ασθενείς σε δευτεροβάθμια βαθμία, μπορεί να γίνεται ένα screening σε επίπεδο πρωτοβάθμια. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που ανακοινώθηκε είναι στις συσκευές. Έγινε μια αναφορά στο ότι οι νεότερες συσκευές υποβοήθησης που μιλάμε για τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια έχουν καλύτερη επιβίωση στον χρόνο. Λύνει το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα και ίσως παγκοσμίως, αλλά στην Ελλάδα περισσότερο δεν υπάρχουν μοσχεύματα και άρα οδηγούμαστε στη μηχανική υποβοήθηση. Αναφέρθηκε η συσκευή HeartMate 3, που φαίνεται ότι έχει λιγότερα θρομβωτικά επεισόδια. Και θα έλεγα ένας τρίτος άξονας και σημαντικός ήταν για κάποιες άλλες πλευρές που φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο πολύ γνωστές στους καρδιολόγους και γενικά στους γενικούς γιατρούς, όπως η κατάθλιψη, που είναι σε ένα ποσοστό σημαντικό στην καρδιακή ανεπάρκεια. Επηρεάζει την ποιότητα ζωής και πιθανά και την πρόγνωση των ασθενών και υπήρξε κάποια αναφορά στο πνευματιστοποίηση και στην έγκυρη διάγνωση και παρέμβαση σε αυτούς τους ασθενείς. Και βέβαια τέλος αναφέρθηκε η συγκρότηση της λεγόμενης ομάδας πολλαπλών ειδικοτήτων, με την έννοια πια ότι είναι ένα πολύ σύμπλοκο σύνδρομο και απαιτεί συνεργασία καρδιολόγου, εξειδικευμένης αδελφής, ψυχολόγου, αυτό που έχει ονομαστεί στη Διεθνή Βιβλιογραφία Ομάδα Πολλαπλών Ειδικοτήτων.
και θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στη χώρα, που όμως για να προχωρήσουμε έτσι θα πρέπει να ιδρυθούν, που δεν έχουμε αρκετά, οργανωμένα ιατρία καρδιακής ανεπάρκειας, που είναι και ένα μήνυμα ότι να προχωρήσουμε σε συγκροτημένα ιατρία καρδιακής ανεπάρκειας. Σε ό,τι αφορά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, υπάρχουν όλο και περισσότερα δεδομένα τα οποία συζητήθηκαν σε ό,τι αφορά τα ηθικά ζητήματα στην ανακοπή, σε ό,τι αφορά πώς αντιμετωπίζεται είτε εκτός νοσοκομείου είτε εντός νοσοκομείου η ανακοπή, καινούργια μηχανήματα, καινούργιες ιδέες, καινούργια φάρμακα, καινούργιοι τρόποι. Πέραν του πώς συζητήθηκε, πώς αντιμετωπίσουμε την ανακοπή, υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτό η καρδιολογική εταιρεία είναι από τους πρωτοπόρους στον ελληνικό χώρο, στην εκπαίδευση νοσηλευτών, πολιτών αλλά και γιατρών στην ανακοπή και γίνονται άπειρα σεμινάρια είτε στην επαρχία είτε στο εκπαιδευτικό κέντρο της καρδιολογικής εταιρείας σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την πιστοποιημένη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης στην ανακοπή. Σε ό,τι αφορά την εντατική θεραπεία, υπάρχουν νέοι αλγόριθμοι, υπάρχουν νέες προσπάθειες και συζητήθηκαν πάλι. Υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν αλγόριθμοι και υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον του πώς συνδυάζεται η εντατική θεραπεία των στεφανίων ασθενών με το αιμοδυναμικό. Ήρθαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και από την Αθήνα αλλά και από την Αμερική και μίλησαν πάνω στα νέα δεδομένα άνθρωποι οι οποίοι γράφουν καθημερινά τα guidelines και την κλινική εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα. Φέτος η ομάδα εργασίας μυοκαρδιοπαθειών βασικής έρευνας και κληρονομικών παθήσεων επιχείρησε να καινοτομήσει τόσο ως προς τη δομή του προγράμματος των σεμιναρίων όσο και ως προς τη θεματολογία. Ως προς τη δομή ο στόχος ήταν να ενισχυθεί ο σεμιναριακός χαρακτήρας της εκδήλωσης, όπως επίσης και να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ειδικούς και στους μη ειδικούς και ανάμεσα στους νέους και στους καταξιωμένους ερευνητές. Και αυτό επιχειρήθηκε με τη δημιουργία νέου τύπου συνεδριών, σε αντικατάσταση των παλαιού τύπου συνεδριών τύπου στρογγυλής τράπεζας. Οι νέες συνεδρίες περιλάμβαναν μια συνεδρία συνάντησης νέων ερευνητών με καταξιωμένους ερευνητές, συνεδρίες ειδικών όπου οι ειδικοί ανέλυαν εξειδικευμένα θέματα στους μη ειδικούς γενικούς καρδιολόγους. Υπήρχε ένα μίνι συμπόσιο για την πολύπλευρη κάλυψη ενός θέματος, συνεδρία εκμάθησης μέσα από περιστατικά, όπως επίσης και βέβαια οι κλασικές διαλέξεις που φέτος ήταν στην τιμή δύο ατόμων που έφυγαν γρήγορα από την ομάδα εργασίας και από κοντά μας, τον Νίκο Πρωτονοτάριο και τον Γιάννη Τεροβίτη. Ως προς τη θεματολογία, φέτος επιχειρήσαμε να διευρύνουμε τη θεματολογία του σεμιναρίου, καλύπτοντας επιπλέον θέματα. Έτσι, πέρα από την βασική έρευνα όπου αναλύθηκαν τα επιτεύγματα και η δραστηριότητα της βασικής έρευνας σε κέντρα της χώρας μας, καλύφθηκαν θέματα εχμής της βασικής έρευνας του κυκλοφορικού γενικότερα. Έγινε μια πρακτική προσέγγιση των μυοκαρδιοπαθειών μέσα από περιστατικά για τον γενικό καρδιολόγο. Αναλύθηκαν ειδικά θέματα όπως είναι οι κληρονομικές παθήσεις του μυοκαρδίου, οι λαμινοπάθειες, οι διαβλοπάθειες, οι μυϊκές δυστροφίες, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατές για το μη ειδικό. Επίσης έγινε ένα μίνι συμπόσιο για την άθληση, όπου καλύφθηκε τόσο το θέμα του προαθλητικού ελέγχου, πότε, σε ποιους και με ποιο τρόπο, όπως επίσης και η άθληση ως πλέον τρόπος θεραπείας των καρδιακών παθήσεων. Και τέλος, αναπτύχθηκε το θέμα της ογκοκαρδιολογίας, που είναι ένας τομέας αρκετά ελκυστικός σήμερα και αναλύθηκε η μυοκαρδιοπάθεια από την θεραπεία του καρκίνου. Επίσης, να πω ότι η Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών Βασικής Έρευνας Κληρονομικών Παθήσεων αναλαμβάνει από φέτος κάποιες νέες πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία ενός εθνικού μητρώου κλινικών και ερευνητικών κέντρων για τις μυοκαρδιοπάθειες και τη βασική έρευνα, την εκμετάλλευση της νέας υποανάπτυξης ιστοσελίδας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας με θέματα τόσο για τον ειδικό ερευνητή ή καρδιολόγο, όσο και για το ευρύ κοινό, όπως επίσης τέλος την επανεκκίνηση των ανοιχτών ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων στον θέατρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η Ομάδα Εργασίας Επαγγελματικής Πράξης είχε ένα ενδιαφέρον session
Οι ομιλίες οι οποίες έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες για την συνταγογράφηση, το μέλλον της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από εξαίρετους συναδέλφους όπως ο κύριος Βαφιάδης, ο κύριος Δημόπουλος και η κυρία Παπανικολάου, οι οποίοι μίλησαν για τον τρόπο που θα πρέπει να δημιουργηθεί το νέο πεδίο συνταγογράφησης, ιδίως στο patient summary, δηλαδή τον φάκελο του ασθενούς, αλλά επίσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη συνταγογράφηση με την ειδίκα και τα προβλήματα που επίσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να λύσει ο ΕΟΠΗ. Πιστεύουμε το επόμενο διάστημα να είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και βέβαια οι ιατρικοί σύλλογοι και η ομάδα η δική μας και η εταιρεία και η Επαγγελματική Ένωση Καρδιολόγων είναι στο πλευρό και συνέχεια και της ειδίκα, επεμβαίνοντας όπου μπορεί για να μπορέσει να λύσει καταστάσεις και προβλήματα που δημιουργούνται. Οι επόμενες ομιλίες που γίνανε, που είχαν σχέση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τον κύριο Βοζίκη, μιλήσανε για προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο νέο τοπίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και τις λύσεις που πρέπει να γίνουν. Το ασφαλιστικό ήταν ένα θέμα που ο κύριος Ρωμανιάς διαπραγματεύτηκε και νομίζω ότι καίει όλους τους Έλληνες. Και εκεί βέβαια θα δούμε το μέλλον πώς θα εξελιχθεί, διότι οι υπέρογκες κρατήσεις που δημιουργούνται, που εμφανίζονται πλέον, καταραίουν κυρίως ιδίως ελεύθεροι επαγγελματίες ιατρούς. Τι επεμβάσεις θα γίνουν είναι κάτι που το κάνουμε οι σύλλογοι. Και τέλος, για το φάρμακο και τη φαρμακευτική πολιτική, ένα ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι με εξαίρετους ομιλητές, με τον πρόεδρο του ΟΠΗ και τον πρόεδρο της φαρμακοβιομηχανίας, τον κύριο Τρίφωνα και τον κύριο Μπεσίμη. Νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Η δαπάνη είναι πολύ μικρή για την ελληνική αγορά. Φτάσαμε από το Ζενίθ στον Αδύρ και νομίζω ότι εδώ πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις και από την πολιτεία για να μην έχουμε προβλήματα στην αγορά του φαρμάκου, στην προμήθεια φαρμάκου που χρειάζεται σε ανθρώπους που είναι αναγκαία για τη ζωή τους.